Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε την ενημέρωσή σας με μια είδηση που προκαλεί συγκίνηση, καθώς βρέθηκαν και ταυτοποιήθηκαν τα οστά του αγνοούμενου από τις 14 Αυγούστου του 1974 καλαματιανού αξιωματικού Σωτήριου Σταύρου, ο οποίος έπεσε μαχωμένος ηρωικά εναντίον των Τούρκων εισβολέων στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι στη μνήμη του μέχρι πρόσφατα αγνοούμενου αξιωματικού είχε στηθεί πρωτομή στο κέντρο της Καλαμάτας. Τα όστα ενός αγνοούμενου καλαματιανού αξιωματικού βρέθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες της τηλεόρασης Best στην Κύπρο. Τονίζεται ότι ήδη έχει υπάρξει ταυτοποίηση των στοιχείων μέσα από την διαδικασία ελέγχου του DNA. Πρόκειται για οστά που βρέθηκαν μαζί με άλλων αγνοουμένων σε τάφο που είχε διαταραχθεί στην περιοχή Κορνοκήπου στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Τα όστα του αγνοούμενου καλαματιανού αξιωματικού ανήκουν στον Σωτήριο Σταύρου, επικεφαλής της δεύτερης δημιρίας του πρώτου λόχου του 361ου τάγματος πεζικού. Σημειώνεται άλλωστε ότι προς τιμήν του αγωνιστή Σωτήριου Σταύρου έχει τοποθετηθεί στην πόλη της Καλαμάτας η πρωτομή του έμπροσθεν του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου επί της Οδού Αριστομένους. Πραγματικά μια είδηση που συγκινεί. Τώρα, στα της σκληρής πραγματικότητας. Αύριο, μετά από 3 εβδομάδες, ανοίγουν και πάλι οι τράπεζες στην χώρα μας με τα capital controls και αρκετούς περιορισμούς στις συναλλαγές να παραμένουν. Θετικό πάντως ότι ενεργοποιείται η σωρευτική ανάληψη, κάτι που ίσως οδηγήσει στο να μπει ένα τέλος στις τεράστιες τουρές έξω από τα ATM. Μετά από 3 εβδομάδες με κλειστές τράπεζες και μεγάλη ταλαιπωρία των καταθετών, ανοίγουν και πάλι αύριο Δευτέρα τα τραπεζικά υποκαταστήματα σε ολόκληρη την χώρα. Η απόφαση δημοσιεύτηκε και στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Με τα capital controls ωστόσο να παραμένουν, παρά το γεγονός ότι η τραπεζική αργία που είχε κηρυχθεί στις 28 Ιουνίου λαμβάνει τέλος. Οι περιορισμοί στις αναλήψεις παραμένουν και κάθε ημέρα θα επιτρέπεται η εκταμείευση του ποσού έως των 60 ευρώ. Η διαφορά ωστόσο είναι ότι πλέον οι πολίτες θα μπορούν να πάρουν και σωρευτικά τα χρήματα μέχρι το όριο των 420 ευρώ, δηλαδή το ποσό που αναλογεί σε κάθε καταθέτη ανά εβδομάδα. Στόχος είναι να υπάρξει αποσυμφόρηση και να σταματήσουν οι ουρές σε τράπεζες και ATM. Παράλληλα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, επιτρέπεται η μεταφορά έως 5.000 ευρώ ανατρίμηνο στο εξωτερικό για έξοδα φοιτητών που σπουδάζουν εκτός Ελλάδας. Στην περίπτωση νοσηλείων, στο εξωτερικό επιτρέπεται η καταβολή μέγιστου ποσού 2.000 ευρώ σε μετρητά ή το ισό ποσό του σε ξενονόμισμα για ένα συνοδό. Γενικά, απαγορεύεται το άνοιγμα νέων λογαριασμών, ωστόσο επιτρέπονται μία σειρά παράξεων και πιο συγκεκριμένα η πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού, πληρωμή υποχρεώσεων του καταθέτη προς το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, καταβολή νέων συντάξεων και νέων προνοιακών επιδομάτων, εκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμβάσεις αποδοχής, εξυπηρέτηση νέων ιδρυθέντων, δηλαδή μετά την 1η Μαΐου του 2015 νομικών προσώπων, εξυπηρέτηση startups επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε προγράμματα στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας, κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση εγγυητικής επιστολής, άνοιγμα λογαριασμού υπερτρίτου με σκοπό είτε την συμμόρφωση προς επιταγή ή την εκτέλεση χρηματικής απέτησης, πίστοση ποσών από την αλλοδαπή σε ευρώ ή ξενονόμισμα ύψους τουλάχιστον 10.000 ευρώ ή του ισόποσου σε ξενονόμισμα, αποδοχή προθεσμιακής κατάθεσης μόνο στην περίπτωση που οι δικαιούχοι της ταυτίζονται με τους δικαιούχους του τροφοδότη λογαριασμού της, ενώ υπογραμμίζεται ότι κάθε άλλη περίπτωση πρέπει να γίνεται κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Κατακόρυφη άνοδος στο κόστος των οδικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών. Σημαντικές αυξήσεις σε κατηγορίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης που θα οδηγήσουν σε αστρίμετρη επιβάρυνση του μέσου καταναλωτή, αλλά και βαθύ πλήγμα στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών που θα είναι μη αναστρέψιμο, θα επιφέρει η αύξηση του ΦΠΑ από την Δευτέρα, από αύριο δηλαδή. Οι πολίτες για μία ακόμα φορά πλήττονται και δυσανασχετούν για τα νέα μέτρα, μην μπορώντας όμως να κάνουν κάτι γι' αυτό. Ακριβένει το καλάθι της νοικοκυράς από την ερχόμενη Δευτέρα. Το Υπουργείο Οικονομικών για να διευκολύνει την ομαλή αλλαγή των τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών παρέτεινε για την ερχόμενη Δευτέρα την ημέρα εφαρμογής του νέου ΦΠΑ. Πώς το βλέπουμε, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Έχει συγγραμμένους από πάνω και μας βαράνε. Τι να κάνουμε. Θα το δούμε και αναλόγως. Τώρα τι να πω, αν δεν το δω. Ακόμα δεν το έχουμε έτσι μέσα συνειδητοποιήσει.
περιμένουμε να πάμε να ψωνίσουμε από Δευτέρα και να δούμε. Και ανάλογα θα προσαρμοστούμε. Χάλια, διόρθωτα. Θα πέσει μεγάλη πείνα και ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Έχουμε φτάσει σε ένα γκρεμό. Μπροστά είναι το ρέμα, πίσω είναι ο γκρεμός. Είμαστε στην κορυφή. Όπου να πας, σε γκρεμό θα πέσεις. Οι αλλαγές στους συντελεστές που ψηφίστηκαν στη Βουλή την περασμένη Τετάρτη θα έχουν σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν κατά 9% περίπου οι τιμές σε όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που μετατέθηκαν από το συντελεστή 13% στο 23%. Ενώ κατά 6,1% θα αυξηθούν οι τιμές στα είδη. Όπως για παράδειγμα τα ξενοδοχεία που από το συντελεστή 6,5% ανέβηκαν στο 13%. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, παιδιά. Τι να κάνουμε. Αναγκαίων κακών. Ανάγκες θα υπήρθονται, λέει. Περιορισμένα. Οι καταναλωτές που από τη Δευτέρα θα προχωρήσουν σε αγορές, τα εστιατόρια, τα ταχυφαγεία, τα σούπερ μάρκετς, τα κρεοπολία και εκατοντάδες άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων θα διαπιστώσουν το μέγεθος της ακρίβειας. Όχι βέβαια, αλλά εγώ έχω ζήσει και κατοχή και έχω αντεπεξέλθει, ξέρω. Τώρα οι άλλοι δεν ξέρω τι θα κάνουν. Ανέβουμε πάνω στο βουνό να κόβουμε κλαριά, να τα τρώμε. Θα φτάσουμε, θα πάμε όλους να λούνε. Ο τομέας του τουρισμού πλήττεται όπως αλλά δείχνουν και από την υπάρχουσα κατάσταση της χώρας αλλά και από τα νέα μέτρα και την αύξηση του ΦΠΑ από το 6,5% στο 13%. Οι επαγγελματίες του κλάδου θεωρούν ότι το νέο μέτρο θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το τουριστικό προϊόν της χώρας και θα έχει αρνητικό αντίκτυπο και στα συμβόλαια που θα υπάρξουν. Ο ΦΠΑ αυξάνεται σε δεκάδες υπηρεσίες και σε προϊόντα που είναι ευρείας κατανάλωσης με τα νέα μέτρα. Από το 6,5% στο 13% πηγαίνουν και οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία, αλλά από την 1η Οκτωβρίου του 2015. Σαφέστατα είναι μια ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι μας είχαν προετοιμάσει όλο αυτό το διάστημα. Είχαν ακουστεί ακόμη υψηλότερα ποσοστά. Για να προετοιμαστεί ο τουριστικός κλάδος, σαφέστατα όμως και είναι ξεκάθαρο αυτό ότι είναι μια πολύ ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη. Ανεβάζει ιδιαίτερα το κόστος της διαμονής. Είναι ένα κόστος που ουσιαστικά θα μετακυληθεί είτε στις επιχειρήσεις είτε στον καταναλωτή. Με συνέπεια, φαντάζομαι, η απόφαση πλέον των επιχειρήσεων είναι να μετακινηθεί στον καταναλωτή ένα μεγάλο μέρος τουλάχιστον αυτού. Με συνέπεια, να αυξηθεί το κόστος διαμονής. Αλλά δεν είναι μόνο το ΦΠΑ στη διαμονή, είναι και ο ΦΠΑ στην εστίαση που μας επηρεάζει. Γιατί το προϊόν το τουριστικό δεν αποτελείται μόνο από τη διαμονή, αλλά από την εστίαση. Μην ξεχνάτε ότι στα ξενοδοχεία μας προσφέρουμε πρωινό, έχουμε υπηρεσίες εστίασης, φαγητό, μεσημεριανό, βραδινό, έχουμε τμήματα εψυχτικά. Όλα αυτά μπαίνουν στο 23% και εκεί πέρα αυτό ακόμη επιβαρύνει ακόμη το τελικό κόστος διαμονής. Με συνέπεια, κυρίως για την ελληνική αγορά, η έννοια διακοπές να γίνεται ένα πολύ μακρινό όνειρο. Για τον τομέα του τουρισμού, οι συγκεκριμένες εξελίξεις δεν είναι καθόλου ευίωνες, πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι σίγουρο ότι θα επηρεαστούν και οι Έλληνες επισκέπτες, οι οποίοι βέβαια έχουν πληγεί πάρα πολύ, αλλά και οι ξένοι, δεδομένου ότι είναι πολύ πιθανό να προτιμήσουν μια χώρα περισσότερο ανταγωνιστική σε αυτό το επίπεδο. Παρέχουμε υπηρεσίες, παρέχουμε όμως και προϊόντα και αυξήσεις και στα δύο επίπεδα δεν θα λειτουργήσουν υπέρ μας σίγουρα. Βεβαίως, συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις ο πελάτης είναι αυτός που επιβαρύνεται δυστυχώς με την αύξηση αυτή. Αναμένουμε όμως να δούμε πώς θα λειτουργήσει και τι αποφάσεις θα πάρθουν και συλλογικά από το ΣΕΤΕ, από τα σωματεία. Είναι κάτι το οποίο δεν θα το δούμε σίγουρα μεμονωμένα σαν επιχείρηση. Έτσι λοιπόν, με τα νέα μέτρα και αυτήν την κατάσταση, βουτιά στα τουριστικά έσοδα φοβούνται για φέτος παράγοντες της αγοράς μετά την υστέρηση στις νέες κρατήσεις, τη μείωση του συνολικού αριθμού των αφίξεων που όλα δείχνουν μέχρι στιγμής πως θα είναι αναποφευκτή. Είναι, νομίζω, ιδιαίτερα αρνητική εξέλιξη. Θα επηρεάσει σαφέστα και τη φετινή χρονιά, μια ήδη κακή χρονιά με σημαντική μείωση των κρατήσεων, με σημαντική μείωση των διανυκτερεύσεων. Μια χρονιά που τίνει να εξελιχθεί πολύ άσχημη και για την περιοχή μας, νομίζω, και τον ελληνικό τουρισμό. Αλλά το ανησυχητικό είναι ότι θα επηρεάσει βέβαια και το 2016, γιατί ήδη τώρα πλέον τα νέα συμβόλαια θα υπογραφούν με βάση αυτό το νέο ΦΠΑ, με συνέπεια να είναι, όπως σας είπα και πριν, να είναι πολύ ακριβότερο το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Λοιπόν, αυτά λίγο έως πολύ από το μέτωπο της οικονομίας με τις αλλαγές οι οποίες έρχονται, αλλά κυρίαρχα με το ότι μετά από τρεις εβδομάδες αύριο επανέρχονται σε μία καταρχάς κανονικότητα, γιατί κανονικότητα δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό, οι τράπεζες, τα τραπεζικά υποκαταστήματα, τα οποία και ανοίγουν. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον λογιστή φοροτεχνικό, τον κύριο Δημήτρη Μπούχαλη. Κύριε Μπούχαλη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας κύριε Τζούλια. Λοιπόν, ανοίγουν οι τράπεζες αύριο, βέβαια τα capital controls είναι εδώ πέρα. Διάφορα πράγματα τα οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες γινόντουσαν δεν μπορούν σε αυτή τη φάση να γίνονται. Είναι ένα πρώτο βήμα ωστόσο. Ασφαλώς σιγά σιγά να μπορέσει να μπει η αγορά, να μπει σε κάποιους κανονικούς δοσμούς, βέβαια όσο μπορούμε να το πούμε αυτό. Καταλαβαίνετε ότι το κλείσιμο των τραπεζών και τα capital controls ήταν μια μεγάλη πληγή για το εμπόριο, που φαντάζομαι ότι και πιστεύω ότι θα πάρει πάρα πολύ καιρό ώστε το εμπόριο να αρθοποδήσει και πάλι. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά πιστεύω ότι από αύριο κάπως θα βελτιωθεί το κλίμα. Τώρα, με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά, αυτές οι καταρχάς διαδικασίες που απελευθερώνονται, εκτιμάτε ότι θα βοηθήσουν στο να προχωρήσει, στο να πάρει και πάλι λίγο μπροστά η οικονομία? Ασφαλώς, γιατί θα δώσουν και μεγαλύτερη ρευστότητα στα νοικοκυριά, τα οποία πραγματικά υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορούσαν μόνο τα προστοζήν να κάνουν ανάλυση και δεν μπορούσαν να εκτείνεται κάθε πέρα κόσμο στις ουρές. Ήταν σημαντικό αυτό που κάνανε, μπορεί ο άλλος να κάνει την εβδομαδία του ανάλυση με μία φορά στο ATM. Σιγά σιγά γίνονται κάποια δειλά βήματα ώστε να μπούμε σε ένα κανονικό ρυθμό, όπως προείπα. Στο επίπεδο της επιχειρηματικότητας θα βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή ή χρειάζονται ακόμα περαιτέρω ενέργειες προκειμένου έτσι να δοθεί ανάσα? Εντάξει, χρειάζονται και άλλες ενέργειες. Πρέπει σιγά σιγά να ξανάρθουμε αυτό που είχε πριν το capital controls. Καταλαβαίνετε ότι θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι εύκολο αυτό να από τη μια στιγμή στην άλλη να. Γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, δεν υπάρχει ρευστότητα στις τράπεζες, όλο αυτό έχει αντανάκλαση και στο εμπόριο και σε επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει, όταν οι τράπεζες δεν έχουν ρευστότητα, δεν έχει ρευστότητα και το εμπόριο. Δεν μπορεί να γίνει δανειοδότηση, δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Ακόμα και κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίες μέσα από την κρίση είχαν καταφέρει και είχαν δείξει έτσι ένα πολύ καλό πρόσωπο, όπως είναι κάποιες startups, επιχειρήσεις, όλες αυτές, οι οποίες χρειάζονται και μια χρηματοδότηση για να πάνε παραπέρα. Δυστυχώς όλες αυτές μείναν στάσιμες και από ό,τι διαβάζω και από ό,τι μαθαίνω, πάρα πολλές από αυτές σκέφτονται ήδη το εξωτερικό. Μάλιστα, είναι πραγματικά αυτό που λέτε ισχύει. Τώρα, από αύριο θα έχουμε και μια σειρά αλλαγών αναφορικά και με τα ΦΠΑ. Ανατιμήσεις, εκατοντάδες κωδικοί, εκατοντάδες χιλιάδες κωδικοί ουσιαστικά αλλάζουν. Σε αυτή την κατεύθυνση, τι εμπόδια θα αντιμετωπίσετε και εσείς από την πλευρά σας και εμείς τι θα κληθούμε να πληρώσουμε, κυρίαρχα, παραπάνω? Εντάξει, είναι γεγονός ότι ο μεγαλύτερος όγκος των προϊόντων μεταφέρεται στο 23%. Μην γελιόμαστε, ελάχιστα προϊόντα πλέον μένουν στο 13%. Αυτά είναι οι 10 βασικά και είναι και τα κάποια είδη διατροφής, τα οποία όχι όλα τα είδη διατροφής. Ένα μέρος από τα είδη διατροφής παραμένουν στο 13%, το μεγαλύτερο μέρος από αυτών πάνω στο 23%. Με επιβάλληση και για την τσέπη μας, εννοείται. Μάλιστα. Τώρα, στο κομμάτι που αφορά την δική σας εργασία, θα υπάρξουν συγκεκριμένες αλλαγές που θα χρειαστεί να κάνετε, κάποια επιπλέον εμπλοκή ίσως? Εντάξει, θα πρέπει κάποιοι να προσαρμόσουν τις ταμιακές τους, όσοι δεν έχουν βέβαια και τους δύο στελεστές, να βάλουν τα είδη να είναι και στο 13% και στο 23%. Βέβαια, οι πιο πολλές ταμιακές έτσι κι αλλιώς έχουν και το 13% και το 23%. Είναι σημαντικό ότι σε αυτή τη φάση και για εμάς, αλλά και για τα λογιστήρια, αλλά και για τις επιχειρήσεις, ότι δεν χρειάζεται να κάνουν ιδιαίτερες τροφές στις ταμιακές μηχανές. Μόνο όσοι τα φαρμακεία τα οποία πάνε στο 6,5% στο 6%, μόνο εκεί θα έχουμε κάποια θέματα. Βέβαια, υπάρχει ένα πρόβλημα, το δεν είναι ξεκάθαρο ίσως για κάποια προϊόντα, αν θα πρέπει να είναι στο 13% ή στο 23%. Την προηγούμενη φορά μου λέγαμε για την μπουγάτσα με κρέμα και την μπουγάτσα με την αλβηρή την μπουγάτσα, αν θα πρέπει να είναι στο 13-23%. Τώρα έχουμε κάποια άλλα θέματα. Έχουμε πει και το χοιρινό σουβλάκι, το οποίο είναι στο 13%, οι πιπεριές είναι στο 13%, αλλά το χοιρινό το σουβλάκι μαζί με τις πιπεριές είναι στο 23%. Τα τραγικά του συστήματος. Τα εστράπελα. Το θέμα είναι να αποδώσει καρπούς, έστω και με αυτή την προσπάθεια που γίνεται, γιατί η φοροδιαφυγή καλπάζει σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάντα όταν υπάρχουν τέτοιου είδους αλλαγές, βλέπουμε τη φοροδιαφυγή να αυξάνεται. Κύριε Μπούχαλη, κάτι τελευταίο για να σας αποδεσμεύσω. Επειδή πολλοί κόσμος ρωτά τι γίνεται με τις προθεσμίες, με φορολογικές δηλώσεις, με φόρους εισοδήματος, με την καταβολή της πρώτης δόσης, με το Ε9, λίγο συνοπτικά τις ημερομηνίες, επειδή υπάρχουν αλλαγές. Συνοπτικά, και να μην τώρα, επειδή είμαι και στο αυτοκίνητο και δεν έχω μπροστά μου τις ημερομηνίες, αλλά συνοπτικά λέμε ότι όλα αυτά έχουν πάρει ένα μήνα παράταση, έχουν πάει μετά το 15 Αύγουστο, μετά τις 20 Αυγούστου. Όλες οι υποθερμίες και για τα νομικά πρόσωπα και για τα φυσικά πρόσωπα,
Όλα. Άρα δεν υπάρχει φόβος για να πέσουν πρόστιμα τις αμεσοπόμενες ημέρες. Όχι. Καλώς να σας... Προσθέτουν όμως, γιατί καταλαβαίνετε 15 Αύγουστο είναι και τα λογιστήρια που θα κάνουν διακοπές, οπότε και εμείς πρέπει να τελειώσουμε κάποια στιγμή με το βάσανο των προλογικών δηλώσεων, οπότε καλό να προσθέσουν και ο κόσμος να τελειώνουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα να δούμε κάτι διαφορετικό, καθώς παρουσία τριών υπουργών της κυβέρνησης στο 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας άνοιξε το πρόγραμμα του Την Κάρμεν, τη Σεντάτα Μασίλο. Παρακολούθησαν μεταξύ άλλων οι υπουργοί εσωτερικών, παιδείας, πολιτισμού, καθώς και σειρά άλλων ανθρώπων, φορέων της αυτοδιοίκησης αλλά και πλήθος πολιτών. Πανηγυρική ήταν η έναρξη των εκδηλώσεων του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, καθώς το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων τρεις εκ των κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης. Κατά την είσοδό τους, οι υπουργοί, τα στελέχη αλλά και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας θα συνεχίσει να αποτελεί έναν φάρο πολιτισμού, υπογραμμίζοντας όλη την σπουδαιότητά του. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα γιατί δώσαμε μια μάχη και το Υπουργείο Πολιτισμού και ο Δήμος Καλαμάτας να κρατηθεί όρθιο αυτό το υπέροχο φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ το οποίο τιμά όλη την Ελλάδα. Είναι ένας διεθνής πόλος, είναι σημείο αναφοράς για το χορό, είναι σημείο αναφοράς για τον ελληνικό σύγχρονο πολιτισμό και είμαι χαρούμενος, πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί είχαμε κάποιους δισταγμούς, λαχταρίσαμε για λίγο και δεν σώσαμε το φεστιβάλ, σώσαμε τον ελληνικό σύγχρονο πολιτισμό. Σε μια πόλη της περιφέρειας που από χρόνια έχει δώσει δείγματα μιας αντίληψης αισθητικής, πολιτισμικής ποιότητας ζωής, σήμερα μέσα στις πολλές δυσκολίες που έχουμε ως κοινωνία, να συνεχίζονται, να αναβιώνουν και σαν επίπεδο να ανεβαίνουν τέτοιου τύπου παραστάσεις, πρωτοβουλίες κτλ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, δείχνει μια Ελλάδα που όχι απλά αντιστέκεται, αλλά που έχει ανοίξει δρόμους για ένα καλύτερο μέλλον. Σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για τη χώρα, πυρκαγιές, πολιτική κατάσταση, αυτή που ξέρουμε, διαπραγμάτευση σε εξέλιξη, είναι πολύ σημαντική στιγμή να υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη ανάσα πολιτισμού σε μια πόλη σαν την Καλαμάτα, η οποία έδειξε ότι όχι μόνο ότι είναι πατρίδα της Ελλάδας, γιατί από εδώ κάπου ξεκίνησε η Επανάσταση, αλλά και πατρίδα του χορού, μιας διάστασης του πολιτισμού η οποία πλαταίνει, βαθαίνει, αγγίζει όχι μόνο τα δικά μας παραδοσιακά αλλά και όλα τα σύγχρονα ρεύματα. Πολιτισμός αντίδοτος στην κρίση. Στα πλαίσια αυτά γίνεται και πάλι με μεγάλη μας χαρά το φεστιβάλ και θα απολαύσουμε τη σημερινή παράσταση. Παρόλη την κρίση και τις άσχημες συνθήκες που περνάει ο ελληνικός λαός, γίνεται το φεστιβάλ προς μεγάλη προσπάθεια και αναπτέρωση του ηθικού πάνω απ' όλα, γιατί ο πολιτισμός εκδίδει ώστε να ανέβει και το ηθικό επάνω στην απογοήτευση πολλών ανθρώπων. Το Φεστιβάλ Χορού είναι πια ένας μεγάλος θεσμός. Δώσαμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες ένα μεγάλο αγώνα στο Υπουργείο για να υπάρξει χρηματοδότηση αναγκαία, έτσι ώστε να γίνει και το φετινό φεστιβάλ. Δεν είναι μια απλή υπόθεση για την Καλαμάτα, για την Πελοπόννησο, για την Ελλάδα, αλλά είναι ένα καταξιωμένο φεστιβάλ που το πλεονέκτημά του είναι ότι εισάγει πειραματικά καινούργια πράγματα στο χορό. Ο χορός είναι η τέχνη που συνεχώς εξελίσσεται και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αυτό που εμείς τότε ως Υπουργός Πολιτισμού χρηματοδοτήσαμε παρόλες τις τότε κακές συνθήκες και φροντίσαμε ώστε αυτό το μέγαρο να γίνει πραγματικότητα. Εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία. Ήταν και ο κύριος Μπουτάρης μαζί μας, αλλά τελευταία στιγμή υποχρεώς δεν τον άφησαμε να έρθει εδώ στην Καλαμάτα. Εμείς σαν Δήμος Θεσσαλονίκης αναπτύσσουμε μια στρατηγική συμμαχία, στο πω έτσι, με την Καλαμάτα. Ο Δήμαρχος Καμίνης και αυτός δεν κατάφερε να είναι εδώ, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εγώ στη θέση του. Χαίρομαι πάρα πολύ που για πρώτη φορά έρχομαι στα εγκαίνια αυτού του υπέροχου φεστιβάλ. Η αυλαία του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ Καλαμάτας έγινε με την εξαιρετική χορευτική παράσταση Κάρμεν από την χορευτική ομάδα της Νότιο-Αφρικανής Ντάντα Μασίλο.
Τώρα, η παρουσία του Υπουργού Πολιτισμού δεν θα μπορούσε να μην συνοδευτεί και με ερώτηση για την διαχείριση του μεγάλου χορού, το οποίο αποτελεί ένα πρόβλημα στο οποίο δεν έχει βρεθεί ακόμα λύση. Ο κύριος Ξηδάκης, πάντως, στην απάντησή του παρέμεψε σε συνεργασία μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και Υπουργείου. Δεν αρκεί μόνο το Υπουργείο Πολιτισμού, σημείωσε μεταξύ άλλων, απαντώντας σε ερώτηση που αφορά στην πορεία και στην διαχείριση του μεγάλου χορού, ο αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού Νίκος Ξηδάκης. Ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει εδώ και πολύ καιρό την περιοχή μας και έχει να κάνει με την πορεία εξέλιξης, αξιοποίησης, αλλά κυρίαρχα και συντήρησης του μεγάλου χορού, τέθηκε εκ νέου, με την απάντηση ωστόσο να παραπέμπει στο ότι η λύση βρίσκεται μόνο μέσα από μια συνεργασία των φορέων. Δεν αρκεί μόνο το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα συνεργαστούμε στενά, όπως το κάνουμε εδώ και πολύ καιρό, με το Δήμο της πόλης και με την Περιφέρεια, να κάνουμε μια τριμερή συνεργασία με ένα μακρόπνο σχεδιασμό. Είναι ένα μεγάλο asset, ένα μεγάλο κεφάλαιο για την πόλη. Μπορεί να χρησιμεύσει με πολλούς τρόπους σε αυτό που λέμε και πολιτιστικό τουρισμό, σε πάρα πολλά πράγματα. Θέλει μια σκέψη, για να μην, δεν μπορεί να φιλοξενεί μόνο το Φεστιβάλ Χορού ασφαλώς, αλλά μπορεί να δώσει, να είναι ένα εργαλείο για την ανάπτυξη όλης της Μεσσηνίας και της Νοτιού Ελλάδας. Στη Λακωνία τώρα και στην επόμενη μέρα στην ευρύτερη περιοχή της Νεάπολης, κάτοικοι και φορείς μετρούν τις ζημιές, με την Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας να σημειώνει ότι αποτελεί προτεραιότητα η άμεση έναρξη της διαδικασίας αποζημιώσεων, καθώς και η πλήρης καταγραφή των ζημιών σε όλα τα επίπεδα. Τις πληγές της μετρά η Νεάπολη Λακωνίας μετά το καταστροφικό πέρασμα της πύρινης λέλαπας που κατέκαψε τα πάντα. Στόχος, σύμφωνα με τους φορείς της περιοχής, η άμεση αποκατάσταση της κανονικότητας στην περιοχή, καθώς και η άμεση έναρξη της διαδικασίας των αποζημιώσεων προς τους πληγέντες. Και θα κάνουμε την αποτίμηση με τα συνεργεία που συντονίζει και ο Δήμος τη Δευτέρα. Των άλλων δεν υπάρχουν ζωοτροφές. Κάνουμε προσπάθεια, μήπως αύριο στείλουμε σε συνεργασία με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ζωοτροφές στην περιοχή. Δεν υπάρχει τίποτα, έχουν καεί τα πάντα. ΕΗ συνεχώς δουλεύει στην περιοχή. Δεν σε μπορώ να μιλήσω για πλήρη αποκατάσταση. Είναι βελτιωμένη η κατάσταση και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αύριο θα είναι μια μέρα διαφορετική, όχι μόνο για τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και για τους παραθεριστές, γιατί είναι περίοδος τουριστική, σε κρίσιμη οικονομική περίοδο για όλη τη χώρα. Αντιλαμβάνεστε πόσο πολύ έχει πληγεί η Λακωνία, πόσο πολύ έχουν πληγεί τα όμορφα βάτικα, και είναι υπολόγηση της αξίας και η ζημιά στο φυσικό περιβάλλον. Σημειώνεται ότι όπως έγινε γνωστό την Δευτέρα, σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στη Νεάπολη υπό τον αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση, καθώς επίσης και να εξευρεθούν κονδύλια όπου θα δοθούν στην περιοχή για αποκατάσταση. Και όπου θα γίνει σύσκεψη θα είναι ο Περιφερειάρχης, θα γίνει σύσκεψη στην ευρύτερη περιοχή. Νομίζω θα είναι με κλιμάκιο, προφανώς θα είναι και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Ήδη τα κλιμάκια θα έχουν βγει έξω προκειμένου να γίνει η αποτίμηση. Και είναι η πρώτη ενέργεια. Εμείς θα πιέσουμε την κυβέρνηση, αλλά θέλουμε να έχουμε μια πλήρη αποτίμηση, να αποζημιωθούν οι κάτοικοι της περιοχής. Διαφορετική φαίνεται πλέον ότι είναι η προσέγγιση από τους τοπικούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αποτυπώθηκε άλλωστε και σε δηλώσεις που έγιναν στο περιθώριο του Φεστιβάλ Χορού και είχαν να κάνουν με τις κομματικές και πολιτικές εξελίξεις. Η επόμενη ημέρα και σε τοπικό επίπεδο στον ΣΥΡΙΖΑ είναι σίγουρα διαφορετική. Διαφορετικές άλλωστε ήταν και οι προσεγγίσεις τριών εκ των τεσσαρών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην Μεσσηνία σε ό,τι αφορά τις πολιτικές και κομματικές εξελίξεις στο περιθώριο του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, κάτι που αποτυπώθηκε ξεκάθαρα και στις δηλώσεις τους. Θα σταθεί στα πόδια του όρθιος και θα μείνει και θα πάνε όλα καλύτερα. Θα πάνε καλύτερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα δημοκρατικό κόμμα, που η δημοκρατία μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν λέμε δημοκρατία, είναι η απόψη πολλών ανθρώπων που μπορούν να πούνε ελεύθερα τη γνώμη τους. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Αλέξης ο Τσίπρας, δέχεται αυτές τις
τις δημοκρατικές διαδικασίες του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι βέβαιος όμως ότι κάνω το σωστό, γιατί το σωστό είναι να κάνεις αυτό που για το οποίο σε εξέλεξε ο ελληνικός λαός. Να είσαι συνεπής στο πρόγραμμα με το οποίο δεσμεύτηκε το κόμμα μου απέναντι στον ελληνικό λαό. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Θα πάρει πρωτοβουλίες ώστε θα λυθούν όλα. Να είστε σίγουροι. Κυριακή σήμερα και τα εμπορικά καταστήματα και στην πόλη της Καλαμάτας ήταν ανοιχτά στο πλαίσιο της θερινής εκτοτικής περίοδου. Ωστόσο, οι εμποροί είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι για την εκτοτική περίοδο, η οποία φέτος δεν έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους ιονούς. Ασθενής. Καταγράφεται η κίνηση στον εμπορικό κόσμο τις πρώτες ημέρες της καλοκαιρινής εκτοτικής περίοδου. Η αλήθεια είναι ότι την πρώτη εβδομάδα δεν έχει ξεκινήσει και τόσο θετικά όσο το περιμέναμε, λόγω των πολιτικών εξελίξεων. Ο κόσμος δυσκολεύεται να ψωνίσει, λόγω και των 50 ευρώ που βγάζει. Πιστεύω να πάμε καλύτερα και να εξελιχθούν τα πράγματα προς το καλύτερο. Εντάξει, η κίνηση αυτές τις μέρες ήταν λίγο ικανοποιητική. Σίγουρα ήταν καλύτερα από ό,τι ήταν οι προηγούμενες εβδομάδες. Ο κόσμος έχει δειλά-δειλά αρχίσει και ανταποκρίνεται. Περιμένουμε και εμείς να ανοίξουμε οι τράπεζες έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να διευκολύνεται περισσότερο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έρχονται πολλοί, ενδιαφέρονται, θέλουν να ψωνίσουν. Αλλά με το 50-50 και 60-60 που μπορούν να βγάλουν μόνο από την τράπεζα, δεν τους διευκολύνει έτσι ώστε να κάνουν τις αγορές τους. Ελπίζουμε με το άνοιγμα των τραπεζών να ανοίξει και η δουλειά η δικιά μας περισσότερο. Εμείς η αλήθεια είναι ότι ξεκινάμε από 20-50%. Υπάρχει ποικιλία. Ειδικά εδώ στο κατάστημα στο οποίο υπάρχουν δερμάτινα είδη, μπορεί στην τιμή του ενός να αγοράσει δύο παπούτσια. Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ συμφέρουσα η επιλογή. Φέτος το ποστό των εκπτώσεων στο κατάστημά μας κυμαίνονται από 20 μέχρι 50%. Είναι αρκετά δηλαστικό. Οι τιμές είναι πολύ χαμηλές. Εμπορεύματα υπάρχουν, οπότε είναι ευκαιρία στον κόσμο να έρθει να ρίξει τις ματιές του και να ψωνίσει ή να κάνει τα ερευνητικά του, να κάνει την έρευνά του έτσι ώστε αύριο μεθαύριο που θα ανοίξουν και οι τράπεζες να μπορέσει να κάνει τις αγορές του. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των καταστηματαρχών, η κίνηση θα αυξηθεί μετά το άνοιγμα των τραπεζών, κάτι το οποίο αναμένουν άμεσα, ενώ προσκαλούν το καταναλωτικό κοινό να ενισχύσει την τοπική οικονομία. Σίγουρα είναι συμφέρουσα εποχή, γιατί οι τιμές είναι πολύ πιο χαμηλές από ό,τι ήταν στις αρχικές και το καλοκαίρι είναι μπροστά μας, έτσι κι αλλιώς, οπότε ό,τι και να ψωνίσεις θα το έχεις και θα το χαρίσεις και φέτος, θα το χαρίσεις και τον χρόνο. Και προπάντων, αυτό που είπατε πριν, ότι πρέπει να στηρίζουμε τα τοπικά μας καταστήματα, να μην φεύγει το χρήμα στο εξωτερικό, να μπαίνει εδώ στην Καλαμάτα και στη Μεσσηνία γενικότερα, έτσι ώστε να κινείται εδώ, γιατί θα υπάρξει πρόβλημα όπως βλέπουμε ότι υπάρχει ήδη. Εγώ είμαι υπέρ αυτού γενικώς, στα τοπικά καταστήματα, γιατί αυτά είναι αυτή την εποχή που έχουν την περισσότερη ανάγκη. Σε άσχημη κατάσταση βρίσκεται το δημοτικό πάρκινγκ στην παραλία της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, ενώ θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί για να το εκμεταλλευτούμε για να είναι λειτουργικό και πιο προσβάσιμο, ωστόσο κατοίκιο δεν έχει υπάρξει, δεν έχει γίνει. Ένας τεράστιος χώρος που παραμένει ανεκμετάλλευτος και παραμελημένος. Ο λόγος για το δημοτικό πάρκινγκ στην παραλία, όπου τα προβλήματα είναι πολλά. Θα μπορούσε να είναι ένας λειτουργικός χώρος και να έχει ασφαλτοστρωθεί, να υπάρχουν διαγραμμισμένες θέσεις παρκαρίσματος, αλλά αντί αυτού το σκηνικό που επικρατεί είναι χώματα, λακκούβες, πέτρες και σκόνη. Αυτή είναι πολύ μεγάλος χώρος αυτός. Αν τον εκμεταλλευτούν σωστά, θα ξυπνήσει και πολλοί κόσμος. Όπως για καθένα αλλάζει μέσα. Αν δεν πέφτει και άσφαλτο, θα βάζανε και ένα μικρό εισιτήριο, παιδάκι μου, δημοτικό είναι, γιατί. Τώρα η σκόνη, μη στρώμε το χάμο, η σκόνη απάνω μας. Είναι λίγο παραμελημένο, αλλά εντάξει, έχει λίγο σκόνη, θα μπορούσε να είναι μια βρύση, κάτι, να ρίχνουμε λίγο νεράκι. Κανονικά πρέπει, ναι, αλλά όπως είναι τα πράγματα δεν νομίζω να γίνει τίποτα. Οδηγοί που το επισκέπτονται καθημερινά και πολίτες της πόλης επισημαίνουν τη δυσλειτουργικότητά του και ζητούν άμεσα να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις προκειμένου να είναι περισσότερο προσβάσιμο στο κοινό. Κανονικά πρέπει να το φτιάξουν, ακούνε του Δήμου. Πολύ χειρότερα, πολύ χειρότερα. Και πολύ χειρότερα. Με τις βροχές και τα σχετικά εδώ. Το χειμώνα μπορεί να πει αυτοκίνητο μέσα, ολακούβες με νερά. Χειμώνα είναι πρόβλημα. Το καλοκαίρι και λέμε βάσει ανάγκης μπαίνουμε εδώ μέσα. Αλλά αν το έκανε με άσφαλτα, κοιτάξτε, μπαίνει στην είσοδο μια λακκούβη, ένα σκτυπάκι. Και αυτό που είναι, είναι υπεραρκετό για τον κόσμο, αλλά
Εντάξει, θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Έξοδα λεφτά δεν υπάρχουν τώρα λόγω κρίσης. Στους πολίτες είναι το κοινωνικό ιατρείο της Καλαμάτας σε μια εποχή όπου οι ασθενείς το έχουν ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Το καθεστώς μάλιστα των Capital Controls έχει επηρεάσει αρκετά τον κόσμο, ακόμα και στον τομέα της υγείας, με αποτέλεσμα η κίνηση στο κοινωνικό ιατρείο να είναι αυξημένη. Αυξημένη είναι η επισκεψιμότητα στο κοινωνικό ιατρείο της Καλαμάτας από πολίτες που λόγω του καθεστώτος Capital Control έχουν ανάγκη από ιατρική περίθαλψη. Ναι, παρατηρούμε μία αύξηση. Βέβαια, η αύξηση αυτή του αριθμού των ασθενών που προσέρχονται παρατηρήθηκε από το Σεπτέμβριο, τον προηγούμενο Σεπτέμβρη. Βλέπουμε μία αύξηση. Και αυτό που παρατηρούμε τελευταία είναι ότι άνθρωποι που είναι ασφαλισμένοι δεν μπορούν όμως να καλύψουν το κόστος της συμμετοχής τους στο φάρμακο, προσέρχονται εδώ, καθώς επίσης και για κάποιες ειδικότητες γιατρών που δεν υπάρχουν ούτε στο νοσοκομείο ούτε στο παιδί. Όπως είναι ενδοκρινολόγοι, δερματολόγοι, οφθαλμίατρος, το παιδί δεν έχει οφθαλμίατρο. Έρχονται εδώ και ζητούν βοήθεια διότι μπορούν να καλύψουν το κόστος της επίσκεψης. Το έχω πει και το ξαναλέω ότι δεν είναι ότι οι γιατροί της πόλης μας, οι ιδιώτες, δεν είναι ευαισθητοποιημένοι. Όποτε έχουμε ζητήσει εμείς ή από μόνοι τους όταν απευθύνονται οι ασθενείς, βεβαίως τους εξετάζουν χωρίς να πληρώνουν οτιδήποτε. Όμως ο άνθρωπος που πηγαίνει στον ιδιώτη νιώθει διαφορετικά όταν φεύγει με ένα χαρτί και μια παράκληση για εξέταση από το κοινωνικό ιατρείο. Υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά, γιατί αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο νιώθει και μια αξιοπρέπεια όταν πηγαίνει μέσα από μια δομή που ούτως ή άλλως καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Σε αυτές τις δύσκολες εποχές, λόγω της οικονομικής δυσχέρειας, το κοινωνικό ιατρείο υποστηρίζει τους πολίτες που το έχουν ανάγκη με τις υπηρεσίες που προσφέρει. Είμαστε καθημερινά εδώ από το πρωί, από τις 9 μέχρι τη 1 κάθε πρωί και έχουμε λειτουργίες και τις περισσότερες μέρες εβδομάδα, δηλαδή Δευτέρα απόγευμα, Τρίτη απόγευμα, Τετάρτη απόγευμα και Παρασκευή, εκτός από την Πέμπτη δηλαδή. Με ραντεβού κυρίως λειτουργούμε. Τώρα βεβαίως, καλώς ή κακώς, εξυπηρετούμε και κάποιους ανθρώπους που έρχονται χωρίς ραντεβού. Και αυτό γιατί εκτιμούμε έτσι την ανάγκη που είναι ο άλλος. Προσπαθούμε να τους βάλουμε σε ένα πρόγραμμα, να σέβονται και αυτόν τον τρόπο λειτουργίας του ιατρείου, αλλά πάντα δεν είναι εύκολο. Και όταν ο άλλος είναι ηλικιωμένος και κάνει και τόσο δρόμο, δεν μπορείς να του πεις «δεν σε εξυπηρετώ». Ουσιαστικά λειτουργούμε με ραντεβού. Εδώ μέσα στο χώρο του ιατρείου υπάρχει παιδίατρος που είναι κάθε Τετάρτη το πρωί και κυρίως το μεγαλύτερο κομμάτι είναι ο εμβολιασμός των παιδιών που είναι ανασφάλιστα και δεν έχουν εμβολιαστεί. Υπάρχουν οδοντίατροι, είναι 4-5 οδοντίατροι που είναι μέσα στο χώρο εδώ και κάνουν κάποιες πράξεις οδοντιατρικές και είναι και παθολόγοι, δηλαδή γιατροί του παθολογικού γενικότερα τομέα, εξετάζουν εδώ αρχικά τους ασθενείς και στη συνέχεια, αν ο άρρωστος χρειάζεται κάποια άλλη ειδικότητα, τότε βεβαίως τον παραπέμπουμε στον γιατρό που μέσα στην πόλη, τον ιδιώτη. Τριφυλία πρωταγωνιστεί και στον τομέα των σύγχρονων καλλιεργιών. Μεταξύ άλλων, στην Τριφυλία έχει ξεκινήσει και η καλλιέργεια σε θερμοκήπιο. Πρώιμη Σουλτανίνας, κάτι που λαμβάνει εξαιρετικές διαστάσεις, αφού η καλλιέργεια αυτή είναι η πρώτη σε όλη την χώρα. Όταν οι νέες τεχνολογίες υπηρετούν τον πρωτογενή τομέα, τότε τα αποτελέσματα είναι θετικότατα. Μία από τις κινήσεις οι οποίες τελευταία αναπτύσσονται στην περιοχή της Τριφυλίας έχει να κάνει με θερμοκηπιακές μονάδες παραγωγής πρώιμης σουλτανίνας. Και τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Βρισκόμαστε στην περιοχή των Γαργαλιάνων και συγκεκριμένα στην περιοχή Γρηγοράκη, όπου εδώ είμαστε σε ένα θερμοκήπιο γυάλινο, όπου καλλιεργούνται δύο στρέμματα σουλτανίνα στο θερμοκήπιο από τον κύριο Κώσιφα το Μιχάλη με μια εξαιρετική τεχνική καλλιέργεια μοναδική σε μια περιοχή όπου φαίνεται ότι έχουμε μεγάλη προημότητα. Αν δείτε εδώ το σταφύλι, θα δείτε ότι σήμερα 20 Ιουνίου και έχει το σταφύλι αλλάξει χρώμα, έχει ένα ωραίο μέγεθος, φυσιολογικό, με σωστές πρακτικές που έχει κάνει ο παραγωγός, διότι στόχος μας εδώ είναι να προωθήσουμε την καλλιέργεια της σουλτανίνας και των πρώιμων σταφυλιών στα θερμοκήπια, να αξιοποιήσουμε τις ήπιες συνθήκες της περιοχής, το εξαιρετικό μικροκλίμα και για να μπορέσουμε να παράγουμε πολύ πρώιμα σταφύλια για να είναι πραγματικά οικονομικά ενδιαφέρουσα αυτή η καλλιέργεια. Φαίνεται λοιπόν εδώ σε μια καλλιέργεια, εδώ είναι
περσινή φοιτεία βλέπετε μια καλή παραγωγή, αλλά το σημαντικότερο μια πάρα πολύ καλή πετυχημένη ποιότητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η στροφή στις νέες αυτές σύγχρονες τάσεις σε καλλιέργειες που μπορούν να εξασφαλίσουν την προημότητα και να αναδείξουν την ποιότητα μέσω από το μικροκλίμα της περιοχής παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον. Φανταστείτε ότι ο παραγωγός περίπου σε 12 μέρες θα κόψει τα φύλλα, το αργότερο σε 14 μέρες, αρχές Ιουλίου, και θα απολαύσει, θα έχει την τύχη να δει και καλές τιμές, διότι η ποιότητα είναι μοναδική. Η τάση αυτή έχει αρχίσει και προωθείται στην τριφυλία. Περισσότεροι από 5 με 6 παραγωγή, συνολικά ξεπερνούμε τα 12 στρέμματα στα θερμοκήπια. Ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια από την περιοχή της Βάλτας Τριφυλίας. Στη συνέχεια επεκτάθηκε και στην περιοχή των Γαργαλιάνων που είμαστε εδώ, μετά και στην περιοχή της χώρας, και σήμερα βλέπουμε ότι κερδίζει έδαφος μια προσπάθεια σε μια πρακτική η οποία μπορεί να εξασφαλίσει προημότητα και εισόδημα καλώς στους παραγωγούς μας. Η αγαπητή ορειβατικού συλλόγου Καλαμάτας για τον ΤΑΙΓΙΤΟ είναι γνωστή. Έτσι λοιπόν, πριν από μέρες ολοκληρώθηκε η σήμανση του μονοπατιού που οδηγεί στον προφήτη Ηλία, μια προσπάθεια που χρειάστηκε αρκετό χρόνο αλλά και πολύ εθελοντική εργασία. Άντε παιδιά, καλή εργασία αύριο. Γεια μας. Γεια μας. Γεια μας. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τον ορειβατικό σύλλογο Καλαμάτας στο τέλος του προηγούμενου καλοκαιριού ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες. Πρόκειται για την σηματοδότηση του μονοπατιού που οδηγεί στην κορυφή του προφήτη Ηλία σε ύψος 2.400 μέτρων από την περιοχή του Αγίου Δημητρίου στο δάσος της Βασιλικής. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, μια προσπάθεια που ξεκίνησε από το τέλος Αυγούστου του προηγούμενου χρόνου, τελειώνει σήμερα. Πρόκειται για τη σηματοδότηση του μονοπατιού που ανεβαίνει στην κορφή του προφήτη Ηλία, όπου βρισκόμαστε τώρα, και ξεκινά από το δάσος της Βασιλικής. Πολλοίς κόσμος ανέβαινε αυτή τη διαδρομή, ωστόσο υπήρχαν διάφορα μονοπάτια και σε κάποια σημεία μπερδευόντουσαν. Η σηματοδότηση ήταν απαραίτητη και πρόκειται για το πιο σημαντικό μονοπάτι στη Μεσσηνία. Είναι το μονοπάτι, η Μεσσηνιακή Διαδρομή Ανάβασης στην κορφή του ΤΑΙΓΙΤΟ. Είμαστε χαρούμενοι που τελειώσαμε και μάλιστα η ολοκλήρωση του μονοπατιού συνδυάζεται με την αποκατάσταση εδώ της εκκλησίας του προφήτη Ηλία και της πλατείας και των κτισμάτων τριγύρω. Και μέσα στην εκκλησία. Εδώ από κάτω, εδώ από κάτω είναι. Λοιπόν, είστε οι πρώτες που βλέπετε την πινακίδα, μας πείτε κάτι. Ναι. Για τη χάραξη που κάναμε. Αλλά κάποια άλλη στιγμή θα τολμήσουμε να επιχειρήσουμε αυτή τη διαδρομή, τη δική σας διαδρομή. Ναι, τώρα που είναι σημαδεμένη δεν έχει πρόβλημα, πάτε άνετα. Α, όνομα μου είναι Μίχαλα. Μίχαλα, από πού είστε? Είμαι Γαλίδα. Α, Γαλίδα. Ναι. Λοιπόν, θα το κάνεις αυτό το μονοπάτι κάποτε. Το έχεις στο πρόγραμμα. Γιατί τώρα ανέβηκες από τη Σπάρτη, έτσι. Μια άλλη φορά θα κάνουμε τη διαδρομή από τον Άγιο Δημήτριο. Ναι. Ναι. Μας αρέσει. Ναι, θα τολμήσουμε. Πολύ. Θα τολμήσουμε. Μας αρέσει πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ.